Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστή σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Λιόλιο. Εγώ να δούμε ένα ζήτημα της ειδησιογραφίας πολύ ενδιαφέρον. Ασφαλώς. Σήμερα να σας πω ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη είναι τα πυρηνικά όπλα, όπως έχετε αντιληφθεί, διότι μετά από πάρα πολύ καιρό διανύουμε πλέον μια ψυχροπολεμική περίοδο όπως πριν από αρκετές δεκαετίες. Τι συμβαίνει σήμερα? Το πιο σημαντικό γεγονός σε θέματα των πυρηνικών όπλων είναι η αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας στην συνθήκη New START, η οποία είναι μια συνθήκη ελέγχου των στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Για να καταλάβουν οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, η συνθήκη αυτή προέβλεπε ότι θα γίνονται αμοιβαίοι έλεγχοι από επιστήμονες των Ρώσων και των Αμερικανών, από τη μία πλευρά και από την άλλη, προκειμένου να διατηρηθεί η λεγόμενη πυρηνική τριάδα σε ένα σταθερό ποσοστό. Δηλαδή, η πυρηνική τριάδα αποτελείται από τους βαλιστικούς διυπηρωτικούς πυράβλους που φεύγουν από το έδαφος, για παράδειγμα, της Ρωσίας και χτυπούν την Αμερική και αντίστροφα, αποτελούνται από τους βαλιστικούς πυράβλους των υποβρυχίων, τα πυρηνικά υποβρύχια όπως λέμε, και τέλος τα πυρηνικά βομβαρδιστικά, όπως αυτό για παράδειγμα το ένα Λαγκέι που βομβάρδισε τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Αυτές είναι οι τρεις συνιστώσεις ενός πυρηνικού αποστασίου, λεγόμενη πυρηνική τριάδα. Η συνθήκη λοιπόν New Start προέβλεπε ότι έπρεπε να διατηρηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός πυράβλων, καταρχήν βομβαρδιστικών, καθώς επίσης και των κεφαλών που φέρουν αυτοί οι πύραυλοι, διότι ξέρετε, ένας βαλιστικός πύραυλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσο μεταφοράς, το οποίο μπορεί να μεταφέρει μια πολεμική κεφαλή, μια πυρηνική κεφαλή για παράδειγμα, ή ένα δορυφόρο ή τίποτα, όπως γίνεται στις λεγόμενες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων. Και απλούστατα φέρει κανείς ένα φορτίο το οποίο προσομοιάζει την πυρηνική κεφαλή για να δείξει ότι έχει ένα βαλιστικό πυράβλο και κάνει δοκιμή. Τώρα λοιπόν η αριθμή ενώ ήταν περίπου 500-600 κεφαλές, ένας συγκεκριμένος αριθμός 550 για τις ΗΠΑ ή κάτι αντίστοιχο για τη Ρωσία, για να μην κουράζουμε τους ακροατές, ο αριθμός ήταν συγκεκριμένος. Τώρα μέχρι πρόσφατα η πιστοποίηση γίνονταν από επιστήμονες των δύο χωρών και τώρα με την αναστολή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξέρει η Ρωσία ή η Αμερική πόσες κεφαλές και πόσους βαλιστικούς πυράβλους και βομβαρδιστικά έχει κάθε χώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι στην πραγματικότητα ανοίγει μια κούρσα εξοπλισμών. Και επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές που με ακούνε, η κούρσα εξοπλισμών, ακόμη και μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, θα μπορούσε να έχει σταματήσει με μια τέτοια συνθήκη ελέγχου όπλων, η οποία βέβαια είναι ουτοπία με την Τουρκία, όπου θα ξέραμε ακριβώς πόσα όπλα έχουν αυτοί, τι είδους όπλα και οι Έλληνες, και με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε μια, αν θέλετε, ψυχροπολεμική ειρήνη, αλλά δεν θα είχαμε κούρσα εξοπλισμών και τα χρήματα δεν θα πήγαιναν στα όπλα, αρκετά από αυτά τελικά είναι άχρηστα διεθνώς, και θα πήγαινε σε άλλα θέματα. Τώρα τα πυρηνικά όπλα απασχολούν τον κόσμο, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής σύραξης. Υπάρχει κίνδυνος, να σταθούμε σε αυτό καταρχήν κύριε Λιόλιο, υπάρχει κίνδυνος πυρηνική σύραξη? Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει, κάθε μέρα γίνεται χειρότερος, γίνεται και πιο επικίνδυνη κατάσταση, διότι έχουμε την συσσόρευση εκατοντάδων, κατά πως φαίνεται, τεθωρακισμένων της Δύσης του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Ναι. Ξέρετε, για μας που μελετούμε τα όπλα μαζικής καταστροφής τόσα χρόνια, αυτό είναι κάτι πολύ προφανές. Δηλαδή, στον ψυχρό πόλεμο υπήρχαν εκατοντάδες δημοσιεύσεις και πολλά βιβλία που έλεγαν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πυρηνικός Πόλεμος θα ξεκινήσει στην Γερμανία, μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, μεταξύ του Συμφώνου της Βαρσοβίας και του ΝΑΤΟ, διότι είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες τεθωρακισμένα από τη μία πλευρά των σύνορων, από του τείχους και από την άλλη, και ένας πόλεμος τεθωρακισμένων, εκατοντάδων και χιλιάδων που ήταν τότε, δεν μπορεί να σταματήσει με συμβατικά όπλα. Και τότε εφευρέθηκαν οι βόμβες νετρονίων, που στην πραγματικότητα ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάποιος μύθος. Δεν είναι. Είναι πρωτόγονες μικρής ισχύως πυρηνικές συσκευές, οι οποίες εκρήγνονται, όπως μπορείτε να δείτε σε πάρα πολλά βιβλία, σε μεγάλα ύψη, έτσι ώστε τα νετρόνια να διαπερνούν τα τεθωρακισμένα, που είναι αφόρτιστα σωματίδια, και να μπλοκάρουν στο ανθρώπινο κορμί και να σκοτώνουν εύκολα τους χειριστές και το πλήρωμα του τεθωρακισμένου. Αυτό που με ανησυχεί πλέον είναι ο υπενιγμός που έκανε πρόσφατα ο πρόεδρος Πούτιν, λέγοντας για τα τεθωρακισμένα έχουμε και άλλα όπλα, και ξέρω καλά και εγώ και οι συνάδελφοί μου στην Αμερική και στη Ρωσία, ότι αναφέρεται στις βόμβες νετρονίων,
οι οποίες δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες ραδιενέργειας και ακτινοβολίας ώστε να προκαλέσουν μια γενική κατακραυγή. Παρόλα αυτά όμως είναι η λεγόμενη καταστροφή των τεθωρακισμένων. Αυτά είναι ζωφερά τώρα που ακούμε εμείς που δεν τα έχουμε μελετήσει, ούτε τα συστήματα τα στρατιωτικά, κύριε Λιόλιο, ούτε τα πυρηνικά. Μην ανησυχείτε, τα έχει μελετήσει ο ελληνικός στρατός και αυτή είναι η δουλειά μας τόσο καιρό, τα ξέρουμε. Φυσικά, αλλά και εμείς οι πολίτες, ξέρετε, δεν πάβουμε μέσα στα τόσα ζητήματα που έχουμε να αναρωτιόμαστε, βρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ίσως είναι λίγο ρομαντικό αυτό το ερώτημα, δηλαδή πού πάει ο κόσμος τον 21ο αιώνα, να συζητάμε για δηλαδή έχουμε δει τον όλεθρο στο παρελθόν. Δεν είναι ότι δεν τον έχουμε ζήσει ως ανθρωπότητα. Σας καταλαβαίνω. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου από το να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τα όπλα μαζικής καταστροφής υπάρχουν στις μεγάλες χώρες, ελέγχουν την διεθνή διπλωματία, όσο και να σας φαίνεται αυτό δυσάρεστο. Σας θυμίζω το Ιράκ, για όσους είναι παλιότεροι, τον πόλεμο, τη μεγάλη εκστρατεία στο Ιράκ. Σας θυμίζω ότι το Ιράν έτσι δέχεται τις πιέσεις αυτή τη στιγμή. Σας υπενθυμίζω ότι όλα τα βιβλία λένε ότι το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα και δεν το αποκαλύπτει, και έτσι με τον τρόπο αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο και σταματάει τις ενδεχόμενες επιθέσεις Αράβων. Θέλω να σας πω ότι δεκαετίες τώρα, πάνω από δύο δεκαετίες που μελετούμε τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάθε φορά που δεν μπορεί η κοινή γνώμη να δικαιολογήσει μια μεγάλη απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, από πίσω είναι κρυμμένα όπλα μαζικής καταστροφής. Σαν σήμερα βέβαια το 1991 τερματίζονταν ο πόλεμος του Κόλπου, το λέμε έτσι, για την ιστορία. Για τους νεότερους, οι νεότεροι βέβαια δεν το θυμούνται, και καμιά φορά δεν σας κρύβω ότι ακόμα και στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, είναι νέοι Ευέλπιδες, μπαίνουν 18 χρόνια τα παιδιά της Πανελλαδικής. Μιλώ για τον πόλεμο στο Ιράκ, για τον Περσικό Κόλπο, και δεν το γνωρίζουν, διότι δεν είχαν γεννηθεί τότε, δεν τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Και τους τα διδάσκουμε ως μια μακρινή ιστορία για να καταλάβουν τη σημερινή στρατηγική, που απλώς επαναλαμβάνεται, ξέρετε, δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Ένα ζήτημα προκύπτει τώρα από τη στάση της Κίνας, που είναι και αυτή μια υπερδύναμη, έχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, έχει ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο, όπως διαβάζουμε φυσικά, υπερσύγχρονο, υπερσύγχρονο. Και φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά πια στη Μόσχα και στο Ρώσο πρόεδρο. Αυτό τι σημαίνει και όχι μόνο και για την Ευρώπη, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν τα πάνε και καλά, καθόλου καλά. Έχει και τον δικό της επεκτατισμό βέβαια η Κίνα, θα πρέπει να το πούμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή η Ρωσία που ξαφνικά ξύπνησε και διεκδίκησε πολεμικά την Ουκρανία, και στην περιοχή της η Κίνα έχει βλέψεις. Σωστά, σωστά. Είναι, φαντάζομαι, αναφέρεστε πολύ σωστά στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν. Η Κίνα ξέρει ότι αν πέσει η Ρωσία αυτή τη στιγμή, με την έννοια της ΙΠΑΣ, διότι αν υποχωρήσει η Ρωσία μετά από τους δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, και επιστρέψει στα παλαιά της σύνορα, πολύ περισσότερο αφήνοντας και την Κρυμαία, ξέρει η Κίνα ότι πιθανότατα να είναι η επόμενη η οποία θα πρέπει να εμπλακεί με τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο και οι ΗΠΑ το γνωρίζουν αυτό. Προσπαθούν να καθησυχάσουν τώρα την Κίνα ότι η Ταϊβάν δεν θα γίνει Ουκρανία, πρώτον, για να έχουν και εκεί τέτοιες συγκρούσεις. Πάνε όμως στην Ταϊβάν, έτσι, οι Αμερικανοί. Είχαμε δει την κυρία Πελόζη. Βέβαια. Προκλητικές ενέργειες. Εννοείται ότι εμφανίστηκε εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό, γι' αυτό και η Κίνα αντιδρά αυτή τη στιγμή. Εάν η Κίνα αρχίσει να προμηθεύει οπλικά συστήματα στη Ρωσία, όλα τα πράγματα θα αλλάξουν. Διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποφασίσουν να κάνουν αυτό που έχουν ανακοινώσει, δηλαδή να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις στην Κίνα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι, να σας πω ότι τα περισσότερα κινητά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προέρχονται από την Κίνα. Αν υπάρξει τέτοιο εμπάργκο, αν υπάρξει τέτοια διακοπή εμπορικών συναλλαγών και επικοινωνίας, πιστεύω ότι η Αμερική ίσως να μην μπορέσει να αντέξει κάτι τέτοιο, και η Κίνα το γνωρίζει. Εάν εμπλακεί η Κίνα στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, όλα θα αλλάξουν τις επόμενες μέρες. Θα αναγκαστεί η Ευρώπη, ακολουθώντας τις ΗΠΑ, είτε να επιβάλλει κυρώσεις στην Κίνα, είτε να αρνηθεί να επιβάλλει κυρώσεις στην Κίνα. Και φυσικά αυτό θα σημαίνει σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Είναι τελείως άδειλο το περιβάλλον, αχαρτογράφει τη ζώνη, τι θα προκύψει αν η Κίνα αρχίζει και προμηθεύει όπλα στη Ρωσία. Όταν το ακούσουμε αυτό, θα αλλάξει η διεθνή στρατηγική.
Ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Από την άλλη, η Κίνα, είπαμε ότι είναι μια μεγάλη χώρα, έχει μια δυνατή αναπτυσσόμενη οικονομία, έχει ένα πολύ καλό οπλοστάσιο. Δεν την νοιάζει, δηλαδή, δεν την νοιάζει να έρθει σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει στην πραγματικότητα η Κίνα είναι έχει μια αγορά. Δεχτεί... Είναι, ο υπόλοιπος κόσμος είναι μια αγορά για την Κίνα. Κοιτάξτε, όταν φταρνίζεται η Κίνα, η Ευρώπη και η Ελλάδα μπορεί να πάθει πνευμονία. Μάλιστα. Να σας πω πόσο σημαντική είναι η οικονομία. Φανταστείτε, ακόμη και στις πόλεις μας, ίσως ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες, την τεράστια λαβή, οικονομική λαβή που έχει η Κίνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά σπίτια έχουν αγοραστεί από Κινέζους, επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Κινέζοι, λιμάνια και ένα σωρό. Είναι περίπλοκα τα πράγματα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που θα προκύψει. Ελπίζω από την αρχή του πολέμου, που είχα προβλέψει ότι τα πυρηνικά αίτια θα οδηγούσαν εκεί, να επικρατήσει σύνεση. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Κανείς δεν είναι πιο ειρηνιστής από μένα που διδάσκω ειδικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής στον ελληνικό στρατό 20 χρόνια. Ελπίζω να καταλάβουν ότι κινδυνεύουμε αύριο να μην υπάρχουμε. Και όσον αφορά αυτούς οι οποίοι λένε πλέον ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για πυρηνικό πόλεμο ή για πυρηνικά όπλα, ξέρετε, είναι, εμείς τους λέμε στα πυρηνικά όπλα, οι τζάμπα μάγκες, διότι αν προκύψει δεν θα βρεθεί κανένας να του ζητήσει το λόγο γι' αυτό. Εμείς είμαστε εδώ να πούμε ότι ο κίνδυνος είναι τεράστιος, να εξηγήσουμε στους πολιτικούς ότι ακόμη και η μικρή Ελλάδα, αυτή η δική μας χώρα, οι αποφάσεις που θα πάρουν θα επηρεάσουν λίγο παραπάνω την πορεία προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τον οποίο πρέπει να αποφύγουμε όλοι, ακόμα και η Ελλάδα. Να μην ρίχνουμε δηλαδή λάδι στη φωτιά, αντιθέτως να προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τα πράγματα και να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά πώς συμμετέχουμε σε όλη αυτή την πολεμική διαδικασία. Ναι, ξέρετε, ανήκουμε, είναι πάλι ο κόσμος σφαίρες επιρροές, έχει μοιραστεί σε σφαίρες επιρροής. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, βλέπουμε, κύριε Λιόλιε, σε βαθμό ίσως που δεν θα το περιμέναμε. Το βλέπω. Ναι. Εμείς ως χώρα, πιστεύω, πρέπει να κρατήσουμε μια διπλωματική και ειρηνική στάση στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε με μέτρο, αν θέλετε, και την αποστολή των όπλων, όλα αυτά τα συστήματα. Εγώ θα προτιμούσα να στείλουμε ιατροφαρμακευτική βοήθεια εκεί, να στείλουμε, αν θέλετε, μηχανικούς και επιστήμονες για την ανασυγκρότηση της χώρας όταν προκύψει, ή ακόμη και να πάρουμε κάποιους πρόσφυγες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή τη στιγμή, να δούμε και λίγο πονηρά τι κάνει η Τουρκία, η οποία με εξαιρετικά διπλωματικό τρόπο χειρίζεται την υπόθεση, πουλάει όπλα στους Ουκρανούς, διότι τα Bayraktar της Τουρκίας, τα UAV είναι αυτά που χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων οι Ουκρανοί, συνεργάζεται και με τη Ρωσία στα πυρηνικά εργοστάσια. Η Τουρκία πουλάει όπλα σε όλους από ό,τι φαίνεται, με όλους καλά τα έχει και τελικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να μπορέσουμε να δούμε λίγο και τη διπλωματία της και αν μπορούμε σε κάποια θέματα να τη μιμηθούμε κιόλας. Ναι. Έχει συζητηθεί βέβαια αυτό ή έχει αυτή η στάση απορριφθεί τουλάχιστον από, και από τη χώρα μας και από άλλες χώρες. Το θέμα είναι να μην συμβεί, ξέρετε, να μην συμβούν τα χειρότερα που... Το καταλαβαίνω. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Η Ελλάδα είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Έτσι, εμείς οι αξιωματικοί μας, οι στρατιωτικοί μας όλοι, οι ένοπλες δυνάμεις, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Είναι αδύνατο να μην εμπλακούμε σε πόλεμο αν υπάρξει σύραξη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Είναι μέσα στις... επιβάλλεται δηλαδή από τις διεθνείς συνθήκες και από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, να σας πω ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αντιβαλιστική ασφίδα του ΝΑΤΟ με τα Patriot που έχουμε. Και να θυμίσω, ίσως δεν το ξέρουν οι ακροατές, ότι το 2011 έγινε μεγάλη άσκηση στη Σαντορίνη με εκτόξευση ενός εικονικού βαλιστικού πυράβλου, πυρηνικού πυράβλου, χωρίς κεφαλή βέβαια, αδρανής πυράβλος, ο οποίος αναχαιτίστηκε με την αντιβαλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ, τα Patriot που σηκώθηκαν από την Κρήτη. Αυτή η άσκηση ονομάστηκε Rapid Arrow, την οποία είχαμε τότε και ασχοληθήκαμε. Γίνονται τέτοια πράγματα. Μην νομίζετε δηλαδή, ας μην νομίσει κάποιος ότι είμαστε μακριά από την περιβόητη αντιβαλιστική, αντιπυρηνική αντιβαλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα είναι στόχος σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου και η Ελλάδα πρέπει να αναχαιτήσει ρωσικούς πυράβλους εναντίον του ΝΑΤΟ, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια όλοι ευχόμαστε να μην προκύψει. Απευχόμαστε. Κύριε Λιόλιο, σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε έτσι μια εικόνα για το τι υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και επειδή μας εκπλήσει το μέλλον κάθε φορά, δηλαδή δεν μπορούμε να το προβλέψουμε,
θα πρέπει να δούμε πραγματικά τις επόμενες κινήσεις αυτών των υπερδυνάμεων που κρίνουν και τις τύχες των υπολείπων, δηλαδή και εμάς των μικρών χωρών. Ναι, χαιρετισμού στην Κρήτη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.